Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Έντονη κινητικότητα αναπτύσσεται εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών μηχανισμών με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης που εκδηλώθηκε έπειτα από τις επαφές του επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, στην Αθήνα. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Όπως ο ίδιος τόνισε, προτεραιότητα αποτελούν τρεις άξονες παρέμβασης: η άμεση διευκόλυνση πρόσβασης του πολίτη στις υπηρεσίες υγείας, η διασφάλιση της επιβίωσης των δημόσιων δομών υγείας και η αναδιάρθρωση του συστήματος. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον 53χρονο Βρετανό, ο οποίος φέρεται να βίαζε συστηματικά δύο από τα πέντε υιοθετημένα παιδιά του. Την παραδειγματική τιμωρία του θετού πατέρα και τη συζύγου του ζητούν τα παιδιά που έχουν ήδη βρει καταφύγιο σε ανάδοχες οικογένειες. Σε έξαρση τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο τα κρούσματα της γρίπης. Ήδη μέχρι σήμερα οι νεκροί ανέρχονται σε 24, ενώ δεκάδες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Μειώνονται τα δημοτικά τέλη για τρίτεκνους, πολύτεκνους, αμαία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε τροχιά ρήξης βρίσκονται πλέον οι σχέσεις της Αθήνας με τους Ευρωπαίους εταίρους, όπως προκύπτει από τις επαφές που είχαν την Παρασκευή στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ και τις πρώτες αντιδράσεις που καταγράφονται. Εν τω μεταξύ, τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι σκοπεύει να μιλήσει με τους εταίρους της χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κάθε μέλος Ευρωζώνης, όχι όμως με την Τρόικα, επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκη στο BBC λίγες ώρες μετά την συνάντησή του με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ. Τώρα, η εξέλιξη στην Ελλάδα ήταν ένα από τα κυριότερα θέματα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης που παρουσίασε την αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τους δανειστές. Στο δελτίο του, το BBC μετέδωσε ότι η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τους τρεις οργανισμούς που επιβλέπουν τη διάσωσή της. Τις ενέργειές της παρακολουθούν στενά στην Ισπανία, όπου ετοιμάζονται διαδηλώσεις κατά της λιτότητας. Για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου έκτακτης ενίσχυσης του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων και πολύ περισσότερη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, έκανε λόγο από το Ηράκλειο ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας παράλληλα ενημερώθηκε και για τα συνολικά και τα επιμέρους προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, χωρίς ωστόσο να δώσει απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν. Δύο και πλέον ώρες κράτησε η ενημέρωση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας από τη διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Αυτό που τόνισε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο κύριος Ξανθός είναι ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει ένα πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας για την ανακούφιση των πολιτών. Ο κύριος Ξανθός τόνισε ότι στόχος είναι όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, είτε είναι άνεργοι είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες υγείας όπου και αν βρίσκονται. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε άμεσες προσλήψεις που θα γίνουν είτε με επικουρικούς γιατρούς, αλλά ο στόχος, όπως είπε, της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μόνιμο προσωπικό χωρίς εργασιακή ανασφάλεια μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.
Ο κύριος Ξανθός αναφέρθηκε όμως και στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Όπως είπε, θα υπάρξει άμεσα μία αξιολόγηση, ενώ έδωσε και το στίγμα που πρόκειται να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι στόχος δεν είναι η εδραίωση ενός κομματικού στρατού, αφήνοντας σαφέστατα να εννοηθεί ότι μπορεί να δούμε διοικήσεις ακόμα και μέσα από τα ίδια τα νοσοκομεία. Δείτε στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Στο λόγο για τον οποίο δεν έχει ενταχθεί ακόμα το εμβόλιο της μενιγκίτιδας τύπου Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, αναφέρθηκε σήμερα ο αναπληρωτής υγείας Ανδρέας Ξανθός. Το επόμενο διάστημα, ο κ. Ξανθός αναμένεται να συναντηθεί με τη διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων ο 53χρονος Βετανός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών. Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε στις αρχές από άτομο του οικείου περιβάλλοντος του. Ξεπερνούν και την πιο αρρωστημένη φαντασία όσα ζούσαν επί σειρά ετών στα χέρια του διεστραμμένου θετού πατέρα τους, πέντε παιδιά μιας οικογένειας Βρετανών στον Ταυρονίτη Χανίων. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες έχει προκαλέσει σοκ, φρίκη και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία, η οποία ωστόσο φαίνεται να γνώριζε για τον εφιάλτη που βίωναν τα θύματα του 53χρονου. Όμως μόλις πριν από μία εβδομάδα, άτομο του περιβάλλοντος των παιδιών έσπασε τη σιωπή του, λυτρώνοντας τα ίδια που δεχόμενα απειλές δεν τολμούσαν να αποκαλύψουν το δράμα τους. Ο 53χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, ενώ και τα πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων. Το μεγαλύτερο κορίτσι, 20 ετών σήμερα, και οι 15χρονοι ήταν αυτά που κακοποιούνταν συστηματικά. Τα άλλα τρία παιδιά, μία 11χρονη που πάσχει από σπάνιο σύνδρομο, ένα 7χρονο αγοράκι με νοητική υστέρηση και ένα 9χρονο αγόρι, δεν φαίνεται να κακοποιούνταν σεξουαλικά, αλλά έρχονταν αντιμέτωπα με την επιθετική και βίαιη συμπεριφορά του θετού πατέρα τους. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων έμειναν άφωνοι από τις μαρτυρίες των παιδιών. Η παρέμβαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων ήταν άμεση. Τα υιοθετημένα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι των Βρετανών στον Ταυρονίτη και έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε ανάδοχες οικογένειες. Σε βάρος του Βρετανού σάτυρου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Κάτοικοι του Ταυρονίτη που γνώριζαν τον 53χρονο υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο εθισμένο στο αλκοόλ που φαίνεται να ζούσε με τα προνοιακά επιδόματα που λάμβανε από το Βρετανικό κράτος λόγω της υιοθεσίας των δύο άρρωστων παιδιών. Την ίδια ώρα τα θύματα ζητούν την παραδειγματική τιμωρία τόσο του ίδιου όσο και της θετής μητέρας τους, η οποία επέτρεπε στον 53χρονο να ξεσπά τις αρρωστημένες ορέξεις του πάνω τους. Για εξέταση του θέματος της ένταξης του εμβολίου κατά της μενιγκίτιδας τύπου Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, δεσμεύτηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Ο ίδιος σε δηλώσεις του σήμερα από το Ηράκλειο τόνισε ότι για δημοσιονομικούς λόγους το κόστος του εμβολίου δεν έχει καλυφθεί από τον ΕΟΠΗ, ενώ επεσήμανε ότι θα ενημερωθεί εκτενώς για το θέμα από την Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων. Προς αναζήτηση λύσης για την κάλυψη του κόστους εμβολιασμού κατά του μενιγκητιδόκοκου από τον ΕΟΠΗ με το νέο εμβόλιο για την ορόμαδα Β, βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός από το Ηράκλειο, που βρέθηκε σήμερα έχοντας επαφές με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, δήλωσε ότι το αίτημα θα εξεταστεί και έκανε γνωστό ότι θα έχει συνάντηση με τη Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων. Θα έχω μια ενημέρωση με την Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων, κύριε Μπαλομενάκη. Θα ενημερωθούμε. Ξέρουμε ότι αυτό το θέμα ήταν σε κρεμότητα. Η Επιτροπή Εμβολιασμών δεν έχει εγκρίνει και ο λόγος είναι ότι ήταν κυρίως δημοσιονομικός. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του εμβολίου ανέρχεται στα 104,8 ευρώ και συστήνεται η χορήγηση 4 δόσεων για τα βρέφη, ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να το κάνουν σε 2 δόσεις. Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν το συμπεριέλαβε στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για το 2015. Θα το ξαναδούμε αυτό, θα συμβουλευτούμε και τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας στο ζήτημα της επιτήρησης των λοιμώξεων.
για να υπάρξει μια παρέμβαση που να αισθανθούν οι πολίτες αυτής της χώρας ότι υπάρχει υγειονομική ασφάλεια. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων Μανώλης Κατσαράκης επικαλείται λόγους δημόσιας υγείας και προτείνει την άμεση κάλυψη όλου ή τουλάχιστον μέρους του εμβολίου από τον ΕΟΠΗ, ούτως ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν οι ελληνικές οικογένειες, για τις οποίες το συνολικό κόστος αρχικού και επαναληπτικού εμβολιασμού είναι απαγορευτικό. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία ανάκληση από τον ΕΟΦ για καμία παρτίδα του εμβολίου, οπότε είναι απόλυτα ασφαλές. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που τυχόν ενδιαφέρουν περιορίζονται σε ένα πόνο στην περιοχή του χεριού όπου γίνεται η ένεση, ενδεχόμενο πυρετού για το οποίο χορηγούνται προληπτικά αντιπυρετικά, όπως συμβαίνει με όλα τα υπόλοιπα εμβόλια. Ήδη ξεπερνά τις 2.000 ο αριθμός των παιδιών στα Χανιά που έχουν εμβολιαστεί, ενώ σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς το εμβόλιο διατίθεται κανονικά χωρίς προβλήματα επάρκειας. Τα κρούσματα της εποχικής γρίπης αυξάνονται τον Ιανουάριο και κορυφώνονται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, όπως καταδεικνύει η διαχρονική παρακολούθηση της νόσου στην Ελλάδα, επειδή κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλλει ταχύτητα και εξελίσσεται ανάλογα και με τους τοπικούς εποχικούς παράγοντες που ευνοούν τον τρόπο μετάδοσής της. Οι αρμόδιοι εξέδωσαν επικαιροποιημένες οδηγίες για την πρόληψή της. Την κορύφωση των κρουσμάτων της εποχικής γρίπης το προσεχές δίμηνο αναμένουν οι επιστήμονες βάσει της διαχρονικής παρακολούθησης της νόσου στην Ελλάδα. Για την καλύτερη προστασία των πολιτών, οι γιατροί επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης ορισμένων απλών προληπτικών μέτρων. Στην Ελλάδα, φέτος τα κρούσματα γρίπης άρχισαν να εμφανίζουν αύξηση τον Ιανουάριο, με 25 άτομα να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους λόγω επιπλοκών και 37 ασθενείς να νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το Κελπνό έβγαλε χτες το βράδυ ένα δελτίο τύπου σχετικά με το κύμα της εποχικής γρίπης που ξεκινάει για εφέτος στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μια αύξηση στα συστήματα επιτήρησης της γρίπης που χρησιμοποιούμε στο Κελπνό, η οποία όμως ακόμα δεν είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι λογικό γιατί πάντοτε μετά τις γιορτές εμφανίζεται στην Ελλάδα η γρίπη και υστερεί σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, στην οποία έχει ήδη παρατηρηθεί σχεδόν η κορύφωση του κύματος. Οι ειδικοί του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων επιμένουν στην αναγκαιότητα του αντιγρυπικού εμβολιασμού, επισημένοντας ότι προσφέρει διασταυρωμένη προστασία για τα στελέχη Α ή τα 1 ή 1, αλλά και για τα στελέχη γρίπης τύπου Β και ενδεχομένως μέσω της παραγωγής αντισωμάτων με διασταυρούμενη ανοσία να προστατεύει από σοβαρή νόσο και επιπλοκές και από το διαφοροποιημένο στέλεχος Α ή τα 3 ή 2. Όσον αφορά για τη φετινή γρίπη, οι οδηγίες παραμένουν οι ίδιες. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν οι ομάδες σε αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση επιπλοκών. Ακόμα και τώρα, είναι σχετικά καθυστερημένα, αλλά ακόμα και τώρα δεν το έχουν κάνει. Και βεβαίως πολύ σημαντικό η προσωπική υγιεινή, η αναπνευστική υγιεινή, να προτιμούμε δηλαδή να μην στερνιζόμαστε στα χέρια μας, αλλά σε ένα χαρτομάντιλο ή να τα καλύπτουμε με τον αγκώνα μας. Και όσον αφορά τους γιατρούς, η έγκαιρη υποψία σε σχέση με τη γρίπη και η χρήση αντιοικών φαρμάκων σύντομα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Δεν εφησυχάζουν οι εκπαιδευτικοί αν δεν δοθούν λύσεις από τη νέα κυβέρνηση στα προβλήματα του κλάδου τους. Ζητούν άμεση εφαρμογή των εξαγγελιών ώστε να επιστρέψουν στις θέσεις τους οι απολυμμένοι και σε δεύτερο χρόνο την αναθεώρηση ρυθμίσεων που δυσχέραιναν την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές. Λύσεις εδώ και τώρα απαιτούν οι εκπαιδευτικοί στα προβλήματα του κλάδου με αιχμή του δόρατος στις απολύσεις των συναδέλφων και συνεργατών τους. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Τα πρώτα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα είναι τα εργασιακά προβλήματα. Υπάρχουν 1.800 συνάδελφοί μας σε διαθεσιμότητα χωρίς κανένα λόγο εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτοί πρέπει να επανέλθουν άμεσα στα σχολεία και να ξαναλειτουργήσει από την καινούργια χρονιά στην τεχνική εκπαίδευση να ξαναλειτουργήσουν ειδικότητες που καταργήθηκαν. Οι σχολικοί φύλακες πρέπει να επανέλθουν άμεσα, διότι τα σχολεία λειτουργούν με φύλακες που είναι σε διαθεσιμότητα και σε προσωρινή κατάσταση και πρέπει να φυλάσσονται οι χώροι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρεθούν εκτός εργασίας όπως αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό απαιτούμε να λυθεί άμεσα
όπως είναι και δέσμευση της καινούριας κυβέρνησης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου θεωρεί ότι ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων πρέπει να αναθεωρηθεί τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Από εκεί και πέρα είναι όλο το πλαίσιο της εκπαίδευσης, έχει κάνει πολλά βήματα πίσω τα τελευταία χρόνια και σε υπηρεσιακά ζητήματα και σε εργασιακά και σε μορφωτικά. Πρώτα πρέπει να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων, είναι ένα λογικό άμεσο αίτημα που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και από εκεί και πέρα πρέπει να δρομολογηθούν μεγάλες αλλαγές στην παιδεία, γιατί όπως η κοινωνία έχει βρεθεί πολλά βήματα πίσω, έτσι και η παιδεία ακολουθεί και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Οι εκπαιδευτικοί θα δείξουν μηδενική ανοχή σε λάθη και παραλήψεις λόγω των χρονικών περιθωρίων που στενεύουν και των σημαντικών ζητημάτων που πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Εμείς δεν αισθανόμαστε άνεση χρόνου. Εμείς πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι τόσο πιεστικά που πρέπει από σήμερα, από αύριο να αρχίσουν να λύνονται. Τις δυνατότητες που έχει το Υπουργείο Παιδείας θα τις καθορίσει το ίδιο. Εμείς δυνατότητες δεν έχουμε πολλές να περιμένουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό όμως πιέζει και ακόμα ταχύτερες λύσεις. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα αιτήματα των καθηγητών, των μαθητών και της εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ένα Υπουργείο να αρχίσει να ακούει και να στέκεται στην ίδια πλευρά με τους εργαζόμενους και με τους μαθητές. Πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο τα προβλήματα όσον αφορά την κατάσταση των σχολικών κτηρίων στα Χανιά, λόγω κυρίως της υποχρηματοδότησης. Χθες στο Συμβούλιο στο Δημοτικό των Χανίων εκρήθηκαν 250.000 ευρώ για εργασίες συντήρησης. 250.000 ευρώ θα διατεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε σχολεία του Δήμου Χανίων προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησής τους όπως αποφασίστηκε και εγκρίθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με βάση την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών Μανώλη Κεμεσίδη, το ποσό των 250.000 ευρώ προέρχεται από τις ΑΤΑ σχολείων και θα διατεθεί για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών στα δημοτικά σχολεία 2ο, 3ο, 7ο, 12ο, 15ο και 18ο, στα νηπιαγωγεία 7ο, 12ο, 18ο, 33ο, στο 6ο γυμνάσιο, το 2ο λύκειο, το επαγγελματικό λύκειο Ακροτηρίου, αλλά και σε άλλα σχολεία των Χανίων. Τα 250.000 είναι ένα μηδαμινό ποσό σε αυτό που χρειάζονται τα σχολεία. Τα σχολεία, εγώ, η εκτίμηση που έχουμε κάνει με την τεχνική υπηρεσία του μηχανικού, χρειάζονται πάνω από 10 εκατομμύρια, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι τα περισσότερα επεπαλαιωμένα. Όμως οι 250.000 είναι για το 14 του ΣΑΤΑ. Υπάρχουν άλλες 250.000 μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός που θα δημοπρατηθούν. Από τις εκτόσεις που θα πάρουμε, 250 και 250, πιστεύω θα πάρουμε περίπου 700.000 θα είναι οι εργασίες των σχολείων που θα παίξουν αυτή τη χρονιά. Έχει γίνει και μια επιχορήγηση από ιδίους πόρους στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια περίπου 900.000 ευρώ. Αυτά τα ποσά που ακούτε και ξανατονίζω πάλι είναι μηδενικά. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που υπάρχουν, γιατί η ευαισθησία στα σχολεία, προτεραιότητα έχει πει ο Δήμαρχος, στα σχολεία και νομοποίηση και τακτοποίηση αυτών. Την ίδια ώρα τα προβλήματα που αφορούν στην κατάσταση των σχολικών κτηρίων όχι μόνο παραμένουν, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της υποχρηματοδότησης. Βεβαίως έχουν πολλαπλασιαστεί, βεβαίως όμως γίνονται και πάρα πολλές ζημίες. Και θα ήθελα να τονίσω, δεν είπα ότι αυτή τη στιγμή αυτά είναι εξωσχολικοί. Όσον αφορά τα βαψίματα, που καμιά φορά πάμε βάφουμε το σχολείο, πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία και δημιουργία συνείδησης. Σε κάποια σχολεία έχουμε μιλήσει με το Σύλλογο Γονέων και τα παιδιά μαζί και επειδή δεν έχουμε εργάτες, ούτε μπογιατζίδες, μαζί, όλοι μαζί προσπαθούμε και έχουμε μπογιάδες και θα βάφουμε ακόμα και εμείς να προσπαθούμε να συντηρούμε τα σχολεία μας, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Από την παιδεία ξεκινάνε τα πάντα και από την νοοτροπία που θα αποκτήσουν τα μικρά παιδιά. Ωστόσο, ο Αντιδήμαρχος Χανίων Μανώλης Κεμεσίδης εμφανίζεται αισιόδοξος για την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και αν και εφόσον υπάρξουν και άλλες χρηματοδοτήσεις που κοιτάζουμε από το ΠΕΠ, είναι ένα χρηματοδοτικό ανταγωνιστικό πρόγραμμα για τα σχολεία. Πιστεύω ότι θα πάρουμε και κάποια λεφτά από εκεί πέρα να τα ρίξουμε όλα στα κτίρια και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας. Μειωμένα δημοτικά τέλη θα πληρώσουν και φέτος στο Δήμο Χανίων Τρίτεκνη, Πολύτεκνη, ΑΜΕΑ και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ομόφωνα αποφάσισε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εισήγησή του, αρμόδιος αντιδήμαρχος Νεκτάριος Αλεξανδράκης τόνισε ότι φέτος γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης των δικαιούχων, στους οποίους προστίθενται και οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Φθηνότερα δημοτικά τέλη θα πληρώνουν από φέτος οι δημότες των Χανίων που έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Η Δημοτική Αρχή, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τις ασθενέστερες ομάδες, αποφάσισε να διευρύνει τους δικαιούχους μέσα από διασταύρωση των στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Για την κάλυψη γενικού πληθυσμού με εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς τα ανωτέρω ειδικά κοινωνικά κριτήρια, προτείνουμε τη διασύνδεση του καταλόγου μειωμένων τελών με κατάλογο δικαιούχων του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ζητήσουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που καθορίζουν το σχετικό κατάλογο ειδική συνεργασία ώστε οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου να καθίστανται και δικαιούχοι μείωσης δημοτικών τελών με τα δεδομένα κριτήρια. Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησε την απόφαση βάσει της οποίας οι ειδικές κατηγορίες δημοτών πληρώνουν τέλη μειωμένα κατά 50%. Εξηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση της απόφασης βάσει της οποίας αμαία, πολύτεκνη, τρίτεκνη έχουν 50% έκπτωση εφόσον το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ ετησίως. Προτείνεται επιπλέον αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέρα των τριών έως το τελικό ύψος των 50.000 ευρώ. Στο μεταξύ, δρομολογείται όπως όλα δείχνουν η ολοκλήρωση του οικισμού των πολυτέκνων στην περιοχή των Μουρνιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη του έργου, η οποία θα σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τη ρημοτόμηση των οικοπαίδων. Δείτε στη συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε το πράσινο φως για την αξιοποίηση της μαρίνας της πόλης Ουρεθύμνου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όμως τα κονδύλια είναι απαγορευτικά. Η σχέση εμπιστοσύνη στη σχολική κοινότητα ήταν το θέμα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο 10ο Γενικό Λύκειο Νέας Χώρας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διεξάγεται στα Χανιά για τον παιδαγωγικό ηγέτη. Καταλυτικός είναι ο ρόλος του Διευθυντή του Σχολείου στην διαμόρφωση ενός υγιούς κλίματος στη σχολική κοινότητα. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ηγέτης και πρότυπο ήθους προκειμένου να εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό στη σχολική κοινότητα. Πέρα από τα διοικητικά του καθήκοντα, πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ευαισθητοποιημένος τόσο απέναντι στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Αυτό τονίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού στη σχολική κοινότητα που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Νέας Χώρας στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου που είναι σε εξέλιξη στα Χανιά. Τίτλο «Ο παιδαγωγικός ηγέτης, ο σχεδιαστής ήθους στην κοινότητα μάθησης του σχολείου του». Πάνω απ' όλα πρέπει ο ηγέτης να σέβεται τους συνεργάτες του και οπωσδήποτε και τους μαθητές. Ένας βασικός παράγοντας για να πάει καλά ένα σχολείο είναι και οι μαθητές. Άρα πρέπει να χτίσεις έναν καλό σχολικό κλίμα και δεν πρόκειται να υπάρξει αυτό εάν οι μαθητές έχουν την εντύπωση ότι δεν τους ακούν, δεν τους σέβονται και δεν συνεργάζονται μαζί του. Άρα ένας ηγέτης δεν πρέπει να έχει το ρόλο του εργοδότη, για παράδειγμα, στους συναδέλφους και του αστυνομικού ή του στρατηγού που θα ελέγχει 500 παιδιά στην αυλή. Και εγώ στην Κύπρο πάντα λέμε ότι τα σχολεία δεν πρέπει να μοιάζουν ούτε με στρατόπεδα, ούτε με μοναστήρια. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Η ελευθερία για την οποία μίλησα στο σχολείο σημαίνει επίσης και την δυνατότητα ο καθηγητής, ο εκπαιδευτικός να είναι δημιουργικός, να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής δημιουργώντας θα μάθει να σκέφτεται, θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις από μόνος του και ουσιαστικά προετοιμάζουμε ένα μαθητή έτοιμο να μπει στην κοινωνία με όλα τα καλά και τα κακά της. Όπως επεσήμανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, Κυριάκος Μπαρής, αν υπάρχει ένας θεσμός μέσα από τον οποίο η κοινωνία μπορεί να αλλάξει, αυτός δεν είναι άλλος πέρα από την παιδεία. Και παράλληλα, αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο του Διευθυντή του Σχολείου. Έχουν τεράστιο ρόλο να παίξουν τα σχολεία και οι διευθυντές να είναι ηγέτες και δεν είναι τις πιο πολλές φορές. Απλά εκτελούν και εφαρμόζουν τα γραφειοκρατικά και τίποτε άλλο. Δηλαδή είναι εκτελεστές εγκυκλίων. Για να είσαι ηγέτης πρέπει να μπορείς και να ακούς και να παίρνεις πρωτοβουλίες και να παίρνεις και ρίσκα και να έχεις και το θάρρος να συνεργάζεσαι με τα παιδιά. Όχι να επιβάλλεις μόνο τιμωρίες και διαταγές, αλλά χρειάζεται και διάλογος. Ο διευθυντής να είναι ηγέτης, να μην είναι απλά διεκπεραιωτής γραφειοκρατικών διαδικασιών
και εκτελεστής εγκυκλίων. Ο διευθυντής αποτελεί το πρότυπο στο χώρο του σχολείου για διδακτικά, παιδαγωγικά, επαγγελματικά, υπηρεσιακά αλλά και διαπροσωπικά ζητήματα. Είναι έμψυχο της των μαθητών, των γονέων και κυρίως των εκπαιδευτικών και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το συνέδριο που ξεκίνησε την Πέμπτη θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή 1η Φεβρουαρίου με ημερίδα που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 2.30 το μεσημέρι στο πρώτο Γενικό Λύκειο Νέας Χώρας. Έλαβε το πράσινο φως η μελέτη για την αξιοποίηση της μαρίνας της πόλης του Ερεθύμνου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ωστόσο, τα απαιτούμενα κονδύλια για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ και τουριστικών υποδομών είναι απαγορευτικά για τη συγκυρία με τον Δήμο Ερεθύμνου να εξετάζει σενάρια για να προχωρήσει το εγχείρημα. Ο δρόμος για την ουσιαστική μετατροπή της μαρίνας σε μαρίνα με όλες τις προδιαγραφές άνοιξε από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες Ερέθυμνο και Αθήνα, ωστόσο τα απαιτούμενα χρήματα είναι απαγορευτικά. Έχει περάσει από το ΚΑΣ η πολεοδομική ενότητα η έγκριση των όρων δόμησης, τα οικοδομικά τετράγωνα της Μαρίνας. Είναι ένα σημαντικό έργο γιατί προσβλέπει στον τουρισμό, στο θαλάσσιο τουρισμό μας, την ανάδειξη όλου του χώρου, βέβαια εναρμονισμένο πάντα με τις εγκρίσεις τις απαραίτητες για να μην προσβάλλεται και το ενωτικό λιμάνι και το φρούριο της Φορτέτζας. Στην μελέτη τη συγκεκριμένη που έχει περάσει από την αρχαιολογία, από την υπηρεσία της αρχαιολογίας εδώ στο Ρέθυμνο, τόσο όσο και από το ΚΑΣ στην Αθήνα επάνω, έχουν χωροθετηθεί και έχουν γίνει η έγκριση όρων δόμησης και οικοδομικών τετραγώνων, πόσο δηλαδή θα μπορεί να οικοδομήσει η μαρίνα, τι κτίρια, σε τι αποστάσεις. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ 400 θέσεων, καθώς και τουριστικά καταστήματα και καταλήματα στη μαρίνα. Είναι περίπου 50 στρέμματα η έκταση αυτή της μαρίνας. Είναι ένα κοστολόγιο σεβαστό, ένα μεγάλο κοστολόγιο. Όμως, μπρος στο ότι θα αποδώσει αυτό, νομίζω ότι θα αποδώσει και τουριστικά στην πόλη μας. Η εκμετάλλευσή του νομίζω ότι θα αποφέρει σε όλους τους τομείς. Είναι γύρω στα 22 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά αυτά που θα μπορούν να οικοδομηθούν και έχει ένα αρκετά σημαντικό κοστολόγιο το οποίο θα μπορεί να είναι μερικών δις. Μπορεί να οικοδομηθεί τμηματικά, δεν προβλέπεται. Θα πρέπει να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη όλου αυτού, να δούμε τι αποδίδει αυτό και γιατί κοστολόγιο μιλάμε, γιατί και η κατασκευή του θα είναι αρκετά σημαντική. Μιλάμε για υπόγειους χώρους πάρκινγκ και μιλάμε για κτίρια από πάνω τα οποία θα δοθούν προς εκμετάλλευση είτε σε ιδιώτη όπως είπατε, είτε μαζί με το Δήμο ή σαν ΣΔΙΤ, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε. Παράλληλα με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης τρέχουν οι μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία του λιμανιού με 8 εκατομμύρια ευρώ και την κατασκευή προβλήτα κρουαζιέρας. Αυτές οι δύο μελέτες τώρα εξελίσσονται σε συνάρτηση με την καταστροφή των προηγούμενων εβδομάδων. Έχουν εντατικοποιηθεί οι ρυθμοί έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να έχουμε τη μελέτη τουλάχιστον της θωράκισης, γιατί θα πρέπει η πόλη να θωρακιστεί ως προς τους βορειοδυτικούς ανέμους που είναι πολύ δύσκολοι για την περιοχή του εμπορικού λιμανιού και του πάρκινγκ και δεσμευόμαστε ότι το συντομότερο δυνατόν θα έχουμε τη μελέτη για να μπορούμε να διεκδικήσουμε να προχωρήσει σε θεωρήσεις και αδειοδοτήσεις για να μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα. Σε μια ζεστή εκδήλωση στο κατάμεστο σπίτι του πολιτισμού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου τιμήθηκαν οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές που διακρίθηκαν για πληθώρα λόγων αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η εκπαιδευτική διαδικασία να διαπλάθει την παιδεία των μαθητών. Αυτή είναι η άλλη όψη της εκπαίδευσης, η πραγματική παιδεία ανθρώπων που επί δεκαετίες αφιερώθηκαν στην πνευματική διάπλαση των μαθητών. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που βρίσκομαι σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός για το Ρέθυμνο. Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, με τη στήριξη και τη συμπαράσταση της ΕΛΜΕ Ρεθύμνης αλλά και του Συλλόγου Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και του Δήμου Ρεθύμνου. Είναι μια σημαντική εκδήλωση στην οποία καλούμαστε για άλλη μια φορά να αναδείξουμε μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα στα σχολεία το έργο που γίνεται στα σχολεία
Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια βραδιά η οποία πλαισιώνεται και από την τιμητική εκδήλωση η οποία γίνεται για τους συναδέλφους μας συνταξιούχους πλέον που πρόσφεραν πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο στα σχολεία μας. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την πρωτοβουλία αυτή από τη μεριά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εκτός από τους συνταξιούχους καθηγητές, τιμήθηκαν και μαθητές που διακρίθηκαν αθλητικά, πνευματικά ή και για το ήθος τους. Παιδιά οικονομικών μεταναστών που έφεραν πορτοφόλια και μάλιστα με σημαντικά ποσά τα οποία παρέδωσαν. Και θα τα τιμήσουμε αυτά. Δεν μπορούμε να μην τα τιμήσουμε. Δηλαδή είναι κάτι το φοβερό και απίθανα άλλα πράγματα που θα συναντήσουμε. Η παιδεία είναι και ανθρώπινη και παράγει έργο, παράγει πολιτισμό, παράγει πολλά πράγματα που πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Είναι το παράδειγμα, θα δείτε πολλά παραδείγματα μαθητών, θα δείτε εκπαιδευτικών, πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να αναδεικνύονται, να τα βλέπουν και η κοινωνία και να την αγκαλιάζει την εκπαίδευση έτσι που της αξίζει. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον εκλειπώντα εκπαιδευτικό Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, στη μνήμη του οποίου οι καθηγητές της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου συνεχίζουν τα εθελοντικά μαθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η ΕΛΜΕ τιμάμε τους συνταξιούχους συναδέλφους που βγήκαν πέρσι σύνταξη και μια σειρά από προγράμματα κλπ. Κυρίως όμως ο βασικότερος λόγος που έχουμε έρθει σαν ΕΛΜΕ είναι για να τιμήσουμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη που είχε προσφέρει πάρα πολλά στο κοινωνικό φροντιστήριο της ΕΛΜΕ και που έφυγε πολύ άδικα το 2013 από το φθινόπωρο. Θέλουμε να τον τιμήσουμε γιατί ήταν πολύ μεγάλη συνεισφορά του και ελπίζουμε να μην ξεχαστεί. Και γι' αυτό άλλωστε και συνεχίζουμε στο όνομα το δικό του τα μαθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και φέτος. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Μουτάκης, ο μεγάλος δάσκαλος της κριτικής λύρας και όχι μόνο. Ο άνθρωπος που επιμένει ακόμη να θυμίζει στα ακούσματά μας ότι είναι ευθύνη να είσαι κριτικός. Η καταγωγή του προέρχεται από την Αλφάμιλο Ποτάμο που γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1926. Στη γραμπούσα τα κροτήρι, στη γραμπούσα τα κροτήρι. Έφυγε στις 31 Ιανουαρίου του 1991 ο άνθρωπος που επιμένει ακόμη να θυμίζει στα ακούσματά μας ότι είναι ευθύνη να είσαι κριτικός. Η καταγωγή του προέρχεται από την Αλφάμιλο Ποτάμου, όπου γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1926. Έμεινε ορφανός από πατέρα μόλις 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο το 1938. Συνέχισε στο ημιγυμνάσιο του Πανόρμου, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών της πολύτεχνης οικογένειάς του, αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τις σπουδές του. Η αγάπη του για τη λύρα φάνηκε από πολύ νωρίς. Την πρώτη του λύρα την απέκτησε το 1943, αφού έδωσε ένα αρνί και 5 οκάδες στη ρήμ. Για να βγάλει τα προστοζήν, δούλεψε μαζί με έναν πλανόδιο μικροπολιτή. Από αυτή την εμπειρία του, ο Κώστας Μουντάκης αργότερα έγραψε ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια του, τον Πραγματευτή. Εκείνη την εποχή το Ρέθυμνο ήταν το επίκεντρο της κριτικής μουσικής, όπου μεσουρανούσαν ο Ροδινός, ο Μπαξεβάνης, ο Φουσταλιέρης, ο Καρεκλάς, ο Καλαϊτζάκης και πολλοί άλλοι λιράριδες εκείνης της εποχής. Σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω. Με το σεβεντά σου αγάπη μου στέκω και του σου ντύζω. Ο Κώστας Μουντάκης κατετάγει στη χωροφυλακή το 1948. Υπηρέτησε τα επόμενα χρόνια στα Χανιά, στη χώρα Σβακίων και αργότερα στην Αθήνα. Παράλληλα, προσπαθούσε να προωθεί στην κριτική μουσική μέσω της ραδιοφωνίας. Σε συνεργασία με τον Στέλιο Κουτσουρέλη πραγματοποιούν το 1955 την πρώτη ηχογράφηση δίσκου 78 στροφών με τα τραγούδια Ο Ζητιάνος και Ρεθμιωτοπούλια. Μέσα στα επόμενα χρόνια ακολουθεί μια τεράστια πορεία δισκογραφικών εκδόσεων με αποτέλεσμα να καθιερωθεί όσο περισσότερο ηχογραφημένος λιράρης κριτικής μουσικής. Δίσκοι και τραγούδια, όπως ένα ματσάκι για σεμιά, αργαλιός, μιλονάδες και μαζόχτρες, κριτικός γάμος, αναφορά στον Καζαντζάκη, είναι μόνο μερικά δείγματα της δουλειάς του. Η καταξίωση και η φήμη του Μουντάκη εξαπλώθηκε σε όλη την Κρήτη και στους ξενιτεμένους κριτικούς και Έλληνες της Διασποράς, τους οποίους είχε επισκεφτεί πολλές φορές. Thank you.
σε σφίχτα καλιάσω. Τι να αναπνιάσουν, αγρικό τη μέση σου να πιάσω. Ο Κώστας Μουντάκης ήταν ένας αληθινός βάρδος, ένας γνήσιος εκφραστής της λεβεντιάς, της ομορφιάς, της λευτεριάς και της δημοκρατικότητας, του κριτικού και της κριτικής ψυχής. Να μαλλιά σου, να σε γρατώ και να γρικώ τσι χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, πότε μην ξαστεριάσει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές στη τηλεόραση και δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στο site του σταθμού www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.